σε ό,τι αφορά την Ελλάδα σε αυτή τη διαπραγμάτευση. Όπως σας είπα, είχε έρθει μια αντιπροσωπεία εδώ από τον κύριο Ζανιάνη και τον κύριο Χριστοδούλου, οι οποίοι είχαν σημαντικές επαφές και στο Ταμείο και στο Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών. Και οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι όταν ήρθε το θέμα σε αυτό, στο θέμα του ποσοστού, φέρονται λοιπόν να είπαν στους συνομιλητές τους ότι η Αθήνα ενδιαφέρεται περισσότερο να είναι πολύ μεγάλη συμμετοχή. Και έχουν δίκιο να το λένε αυτό, διότι όσο και αν είναι μεγάλο, όσο μικρό και αν είναι το επιτόκιο, αν δεν είναι πολύ μεγάλη συμμετοχή, είναι αυτό που είπατε προηγουμένως, ότι μπορεί να είναι ένα δώρον άδωρον. Ναι, ναι. Και πολλοί φοβούνται ότι θα είναι δώρον άδωρον. Ναι. Ήθελα να σας πω ότι ο κ. Νταλάρα έκανε δηλώσεις στο CNN πριν ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις. Βασικά μίλησε για το επιτόκιο και είπε ότι κάποιοι φαίνεται να έχουν την άποψη ότι θα πρέπει να επεκτείνουμε στην πράξη τα δάνεια με επιτόκια που είναι χαμηλότερα από ό,τι δίνουν το Ταμείο και οι Ευρωπαίοι, και να είναι πολύ χαμηλότερα από αυτά που δίνουν όταν ήδη επεκτείνουν τα δικά τους δάνεια. Και ο κ. Νταλάρα δίνει την απάντηση πριν ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις. Δεν υπάρχει καμία λογική στην άποψη αυτή, λέει. Και ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Ένωση από τώρα να καταστήσει σαφές ότι παρόμοια συμφωνία δεν θα εφαρμοστεί σε άλλα κράτη της Ευρωζώνης που έχουν τα ίδια προβλήματα, και να αναγνωρίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι η Ελλάδα είναι πραγματικά μια μοναδική περίπτωση. Άρα, εκτός από τα επιτόκια. Το έχει κάνει ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εντάξει, το ξέρω ότι το έχει κάνει, αλλά προφανώς νομίζω το ζητάει διαφορετικά, να το κάνει διαφορετικά. Λοιπόν, επίσης πρέπει να σας πω ότι η αναχώρηση από εδώ του εκπροσώπου τύπου του κ. Νταλάρα, του κ. Βόκ, προκάλεσε κάποιες φήμες ότι επικείται συμφωνία για το κούρεμα, και δικαιολογημένα προκλήθηκαν αυτές οι φήμες, διότι το να σηκώνεται από την οάση των Άρων Άρων να κατέβει στην Αθήνα ο βασικός του παίχτης στις δημόσιες σχέσεις, που είναι ο κ. Βόκ, είναι λογικό να μερικοί άνθρωποι να πιστεύουν ότι μπορεί να μας συμφωνήσει συμφωνία. Ναι. Εγώ ρώτησα τον κύριο Βόκ πριν πει στο αεροπλάνο, μου είπε ότι αποφασίστηκε να πάει στην Αθήνα και θα συνοδεύσει τον κύριο Νταλάρα στην επίσκεψη που θα κάνει στη Ζυρίχη, όπου εκεί θα δώσει μια πολύ σημαντική συνέντευξη που αφορά το IIF και όχι το κούρεμα. Εντάξει, επειδή όπως σας είπα προκλήθηκαν, ακούστηκαν πάρα πολλές φήμες και ακούστηκαν οι πληροφορίες ότι το να κατεβαίνει στην Αθήνα ξαφνικά ο βοηθός σου, ο σημαντικός αυτός βοηθός σου, σημαίνει ότι είμαστε πολύ κοντά. Επίσης ο κύριος Βόκ μου είπε ότι μέχρι το βράδυ εχθές, όταν τελείωσε δηλαδή η συνάντηση του κυρίου Νταλάρα με τον κύριο Παπαδήμο και τον κύριο Βενιζέλο, υπήρχαν ανοιχτά πολύ σημαντικά θέματα. Μάλιστα. Θα ξαναγίνει σήμερα να πούμε συνάντηση του κύριου Παπαδήμου με τον κύριο Νταλάρα. Θα ξαναγίνει σήμερα συνάντηση. Μετά την επίσκεψη των πολιτικών αρχηγών. Για να μην διαφέρει η αλήθεια, από το καλοκαίρι και μετά, η ανεπάρκεια των μηχανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΔΝΤ και της Τρόικας και όλο αυτό έχει επιτρέψει στους σκληρούς κερδοσκόπους στην παγκόσμια αγορά να κερδοσκοπούν ασύστολα ακόμα μια φορά. Και έχει βυθίσει τώρα μια φορά. Τώρα ο καυγάς που γίνεται με το κούρεμα είναι γιατί έχουν πάρει τα ομόλογα και κυκλοφορούσαν στην παγκόσμια αγορά με 30-40% της αξίας τους. Τα μαζέψανε και τώρα το και όσο υπολογίζουν, και υπολογίζουν άμα μας τα κουρέψουν κάτω από 70% πάλι κερδισμένοι θα είμαστε. Εάν δεν μας τα κουρέψουν και ενεργοποιηθούν τα ασφάλεια. Δεν ήταν υπόθεση της Ελλάδας αυτό. Όταν μαζευτήκαν οι ηγέτες εκεί και καθόταν και τα κουβεντιάζαν αυτά, ήταν το πιο λογικό πράγμα οι τεχνοκράτες να σου πούνε: παιδιά, αυτό θα γίνει. Δεν το κάνανε. Μόνο η Ελλάδα δεν έφταιγε σε αυτό. Το θέμα είναι ότι τους επιτρέψανε να κερδοσκοπούν, και το θέμα είναι, που να γυρίσω στο προσφυλές μου ζήτημα, είναι ότι όταν έχεις μια παγκόσμια κοινότητα, όλες οι κυβερνήσεις του κόσμου να μην μπορούν να βάλουν σε τάξη τον Τεξανό από το Τέξας που κάθεται, πίνει τον καφέ του και πατάει κουμπιά και αγοράζει ομόλογα και κερδοσκοπεί, τότε έχει τελειώσει η πλάκα. Και εδώ βομβαρδίζουν ολόκληρες χώρες, ας πούμε, γιατί είτε για να πάρουν το πετρέλαιο, είτε γιατί έχουν την υποψία ότι έχουν πυρηνικά. Δεν μπορούν να βάλουν μια τάξη στους κερδοσκόπους. Οι κερδοσκόποι έχουν τα βομβαρδιστικά. Αυτοί τα έχουν και αυτοί τα έχουν. Και από εκεί έχουν βρεθεί και τα λεφτά. Αυτοί έχουν τα βομβαρδιστικά, δεν έχουν και τις κυβερνήσεις. Μην ξεχνάτε επίσης το θέμα της συνταγής, για το οποίο έχει γίνει πολλής λόγος. Και η συνταγή που μας επέβαλαν έχει βυθίσει μια χώρα στην ύφεση, έτσι, για να μην πω και το αρχαιότερο. Έχει βυθίσει μια χώρα, της έχει βάλει αλυσίδες στα πόδια, την έχει καθυλώσει κάτω και δεν πρόκειται να συνέλθει, αν δεν γίνει κάτι δραματικό. Ακριβώς. Καλημέρα κύριε Στεριώτη. Καλή σας μέρα κύριε Παπαδάκη, σε εσάς και στους συνεργάτες σας. Τι κάνετε, είσαστε καλά κύριε Στεριώτη? Όσο μπορούμε. Τρέχουμε και δεν φτάνουμε για να μάθουμε τι ακριβώς ισχύει με τον χαράτσι της ΔΕΗ. Βγήκε δύο δελτία τύπου, τα οποία βέβαια έχουν αλλοσυγκρόμενες απόψεις, ας μου επιτραπεί. Δεν ξέρω βέβαια αν είσαστε σε αγαστή αρμονία και σχέση,
με τα όσα λέει το Υπουργείο Οικονομικών. Λέει για παράδειγμα το Υπουργείο Οικονομικών ότι σε όσους έχουν κάνει αίτηση ή στο ΚΕΠΙΟ ή στην εφορία για να εξαιρεθούν, να τους μειωθεί ή να ρυθμίσουν σε δόση το καράτσι, δεν θα τους κόβεται το ρεύμα. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι σε καμία περίπτωση εσείς δεν θα πρέπει να στείλετε ειδοποίηση ή να κόψετε το ρεύμα σε ένα από αυτούς τους ανθρώπους. Εσείς το ξέρετε αυτό? Βεβαίως. Οι σχετικοί πίνακες στα αρχεία ήρθαν από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων την Τρίτη, το απόγευμα. Από χτες. Εμείς έχουμε, έχουμε ενημερωθεί και προχωρούμε στην ενημέρωση των υπηρεσιών μας, ώστε να μην γίνει καμία αποκοπή. Ας μας επιτρέψετε να ευλογήσουμε τα γένια μας, γιατί είχαμε βγάλει έναν κύριο από την Πάτρα, ο οποίος είχε λάβει ειδοποίηση ότι θα του κοπεί το ρεύμα, ενώ είχε πληρώσει το ρεύμα και δεν είχε πληρώσει το χαράτσι. Και είναι άτομο το οποίο κάνει, καθετηριάζεται 4 φορές την ημέρα, έχει σκλήρυνση κατά πλάκας και είναι καθυλωμένο σε ένα αναπηρικό καροτσάκι. Σε αυτόν τον άνθρωπο λοιπόν είπε η ειδοποίηση ότι θα του κοπεί το ρεύμα. Λέτε λοιπόν ότι όσοι έχουν κάνει αίτηση, ακριβώς, δεν θα τους κοπεί το ρεύμα. Πώς είναι αυτό? Ακριβώς. Πέραν αυτού όμως, ήδη λόγω του ότι περνάμε μέρες βαρύ χειμωνιάς, δεν έχουμε πραγματοποιήσει καμία αποκοπή ρεύματος στη Βόρεια Ελλάδα, είτε για κατοικίες, είτε για καταστήματα, εμπορικά ακίνητα κλπ. Επίσης, δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία αποκοπή ρεύματος σε κατοικίες, παρά μόνο σε καταστήματα σε διάφορες περιοχές της χώρας, λόγω μεγάλων χρεών. Μιλάμε για χρέη 1000 ευρώ. Του ρεύματος, λοιπόν, ναι, για τους λογαριασμούς. Πώς είναι, κύριε Στελιώτη, πώς είναι αυτοί που έχουν περνάει? Είπατε ότι σας έστειλε η Γενική Γραμματεία. Λίστα. Έτσι, λίστα. Η λίστα περιλαμβάνει 25.000 περίπου ονόματα. Εξ όσων γνωρίζουμε, είναι αυτά τα οποία έχουν, αν δεν κάνω λάθος, υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω email. Μάλιστα. Είναι βέβαια, και εφορίες, είναι βέβαια και εφορίες όπου κάποιος μπορεί να έχει πάει στην εφορία να έχει κάνει αίτηση. Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα θέμα που θα πρέπει να διευκρινιστεί πάρα πολύ γρήγορα και να ξέρει η ΔΕΗ, να ενημερώνεται ο διαχειριστής δικτύου συγκεκριμένα, να ξέρει τον ακριβή αριθμό εκείνων οι οποίοι έχουν υποβάλει εξαιρέσεις και το σημαντικότερο κατά τη γνώμη μου, και σε όφελος των πολιτών αλλά και σε όφελος των εταιριών ηλεκτρισμού, γρήγορα να περαιώνονται οι σχετικές αιτήσεις. Μην τρώμε χρόνο, γιατί αυτό αποβαίνει σε βάρος όλων. Γιατί τώρα ξέρετε κάτι, όχι, είναι το Υπουργείο. Υπάρχει όμως μια πρόβλεψη που δεν την ξέρετε, κύριε Στεριώτη. Ποια? Ότι ακόμα κι αν ο έφορος πει ότι όχι, δεν δικαιούσε την εξαίρεση, μπορείς εσύ ως πολίτης να προσφύγεις σε μια νέα, λέει, τριμελή επιτροπή στο Υπουργείο Οικονομικών. Ναι, άρα, όλα αυτά, τι γίνεται σε αυτήν την περίπτωση? Θα κόβεται το ρεύμα? Κατά τη γνώμη μου, όλα αυτά θα πρέπει όταν πηγαίνει ο πολίτης. Όταν ο νόμος είναι σαφέστατος. Αυτό δεν υπάρχει στον νόμο, σας λέω. Μόνο στην ανακοίνωση αυτό υπάρχει. Δεν υπάρχει στον νόμο. Το βγάλε ο κύριος Βενιζέλος. Τη Δευτέρα το μεσημέρι. Την Τρίτη. Τη Δευτέρα το μεσημέρι. Ναι. Δηλαδή λέει ότι στην περίπτωση που ο προϊστάμενος της εφορίας απορρίψει την αίτηση εξαίρεσης, μπορεί ο πολίτης να προσφύγει εκ νέου σε τριμελή επιτροπή στο Υπουργείο Οικονομικών. Αυτό σημαίνει ότι εγώ έχω όλες τις προϋποθέσεις, ο έφορος μου λέει όχι, εγώ πηγαίνω στο Υπουργείο Οικονομικών και κάνω αίτηση, χρονοβόρες διαδικασίες τώρα, έτσι. Εσείς τι θα κάνετε? Θα μου κόψετε το ρεύμα σε αυτό το διάστημα? Όσο είναι, υπάρχουν αυτά τα αρχεία με συγκεκριμένα ονόματα, δεν κόβεται το ρεύμα σε κανέναν απολύτως. Για εκείνους οι οποίοι έχουν υποβάλει αιτήσεις και έχουμε σχετική ενημέρωση από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων. Και πάλι όμως επαναλαμβάνω, θα πρέπει οι σχετικές διαδικασίες να τελειώνουν γρήγορα σε όφελος των ίδιων των πολιτών, για να μην ταλαιπωρούνται. Αυτό έχει σημασία. Αλλά και για να μπορούν οι εταιρείες ηλεκτρισμού και οι ΔΕΗ να δουλεύουν κανονικά.